Κάτσε να σε παρουσιάσω, παιδάκι μου. Νίκος Παπαδάκης, έτσι, γνωστός για τη σχέση του με τον Γιάννη Γουλίδα και από την αντιπεριφέρεια. Έτσι, ήταν σύμβουλος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ειδικό σύμβουλος. Και συνεχίζετε σύμβουλο, να τον στηρίζετε και συμμετέχοντας τώρα στο ψηφοδέλτιο του κ. Γουλιδάκη. Δεν θα μπορούσε καμία περίπτωση να κάνει κάτι διαφορετικό. Έτσι. Μάλιστα. Okay. Όταν ένας άνθρωπος σου δείχνει την εμπιστοσύνη του σε αυτόν τον βαθμό, θεωρώ ότι τουλάχιστον ηθικά έχει την υποχρέωση να τον στηρίξει σε αυτό που κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, από πού να το πιάσουμε τώρα, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα. Θεωρώ. Να το πιάσουμε. Χιούμορ κάνω τώρα, έτσι. Ναι, θεωρώ ότι έχει περάσει τόσο κόσμο, οπότε. Ναι, προσπαθώ. Ναι, έχει μπόλικα θέματα. Καταρχήν, θέλω να μου δώσετε το κλίμα, αν υπάρχει, αν το έχετε έτσι εισπράξει, για το συνδυασμό και γενικά για τις εκλογές τις δημοτικές. Δηλαδή, ο κόσμος ενδιαφέρεται. Είναι βέβαια και πολύ υποψήφιο, οπότε μάνι γίνεται ένα ωραίο, έτσι, ας μου επιτρέψει την έκφραση, τραβαντούρι. Το έχω πει και θα το ξαναπώ. Η εκλογική διαδικασία, είτε αφορά τις δημοτικές εκλογές, είτε αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, είτε αφορά τις εθνικές εκλογές, είναι ένα, ένα πανηγύρι με την καλή έννοια. Ναι. Και είναι ίσως η μοναδική φορά κάθε 4 χρόνια, κάθε 5 χρόνια που ο πολίτης καλείται να εμπράκτος να δείξει την προτίμησή του σε κάτι. Mm-hmm. Κάποιες φορές το αποτέλεσμα μας ικανοποιεί, κάποιες δεν μας ικανοποιεί. Να. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι λαϊκή βούληση, την οποία θεωρώ ότι, πιστεύω ότι πρέπει να είναι σεβαστή από όλους. Ναι. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Τώρα βέβαια το κριτήριο της ψήφου είναι άλλο. Βεβαίως, εντάξει, εκεί μπαίνουμε σε μεγάλο κεφάλαιο, το κριτήριο της ψήφου. Ναι. Θεωρώ ότι μην το συζητήσουμε καλύτερα. Ωραία. Οπότε όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές, λοιπόν, είναι ακόμα οι συνθήκες καλύτερες, γιατί πλέον έχεις να κάνεις με ανθρώπους τους οποίους τους βλέπεις στην καθημερινότητά σου. Να. Δεν ψηφίζεις ένα βουλευτή, το οποίο θα τον δεις μια φορά το χρόνο, μπορεί να μην το ξαναδείς ποτέ, ή μπορεί να μην το δεις και ποτέ στην τετραετία. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές απευθύνεται στους δημότες, προκειμένου να εκλέξουν τους ανθρώπους που τους βλέπουν κάθε μέρα. Τους βλέπαν και χθες, θα τους βλέπουν και αύριο, θα τους βλέπουν και μεθαύριο. Είναι ο γείτονάς του, είναι ο φίλος του, είναι ο κουμπάρος του, είναι ο... Ναι, και το επίπεδο νομίζω ότι είναι καλύτερο τώρα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια που θυμάμαι, έτσι, εκλογές. Εμείς ο συνδυασμός μας επέλαξε από την αρχή, και θεωρώ ότι το έχετε δει κι εσείς, πιστεύω ότι το έχετε δει, την πορεία να δώσει το στίγμα του πολιτικού πολιτισμού. Μέχρι σήμερα πιστεύω ακράδαντα ότι το έχουμε τηρήσει. Πολιτικός πολιτισμός ή κρατάω ισορροπίες, ας πούμε. Πολιτικός πολιτισμός. Να. Okay. Το κρατάω ισορροπίες είναι ένα παρακλάδι αυτού. Διότι αν δεν κρατήσεις ισορροπίες, θα πρέπει να ξεκατηνιάζεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στα ραδιόφωνα. Όχι, δεν είπαμε ξεκατηνιάζεσαι. Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Άλλο το παραθέτω με ευγένεια, με επιχειρήματα αυτά που θέλω, και άλλο. Ναι. Να εκφεύγουμε από αυτό και να πηγαίνουμε σε άλλες κατηγορίες. Άρα αυτό που έχεις εισπράξει όμως, τώρα, αυτό που έχω εισπράξει λοιπόν εγώ τώρα... είναι το εξής. Και είναι και προσωπικό βίωμα, έτσι. Ούτε μου το έχουν μεταφέρει ούτε τίποτα. Μας έχουν μεταφέρει πολλά πράγματα. Μας έχουν μεταφέρει παράπονα, μας έχουν μεταφέρει πιέσεις, μας έχουν μεταφέρει χίλια δυο, τα οποία πιστεύω ακράδαντα ότι τα έχετε ακούσει εσείς. Θεωρώ όμως αδιανόητο να πηγαίνεις να πιάνεις τους γονείς μου. Τους γονείς μου και να προσπαθείς να τους πείσεις, δύο υπερήλικες ανθρώπους, και να προσπαθείς να τους πείσεις να ψηφίσουν το παιδί σου που κατεβαίνει σε κάποιον άλλο συνδυασμό. Για α, β, γ, δ λόγους, τους οποίους δεν χρειάζεται να τους αναφέρω. Αυτό το θεωρώ επιεικώς απαράδεκτο. Και όταν μάλιστα... Αυτό είναι τώρα καταγγελία που μας λες, έτσι. Να. Είναι γεγονός. Ναι. Είναι γεγονός. Εντάξει, ξέρουμε, καταλάβαμε αυτό, αυτό δεν, όχι, δεν, εγώ δεν λέω ονόματα, δεν αφορούμε και κανένα τα ονόματα. Επικεντρώνω απλά και μόνο στη συμπεριφορά. Άρα θεωρείς, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει πολιτικός πολιτισμός. Υπογείως όχι. Ναι, βεβαίως υπάρχουν χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Βεβαίως υπάρχουν χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Να. Θα μπορούσα λοιπόν και εγώ μέσα στο θυμό μου να κάνω άλλα πράγματα. Κατάφερα να τον κατευνάσω το θυμό μου και να μην κάνω τίποτα. Mm-hmm. Τον διαχειρίστηκες λοιπόν. Απόλυτα τον διαχειρίστηκα. Να. Όμως αυτό είναι ένα δεν θα μετέφερα τίποτα άλλο το οποίο δεν ήμουν αυτόπτης ή αυτοίκος μάρτυρας. Είναι προσωπικό,
Να. Είναι γεγονός αληθινό και πιστεύω ότι τέτοια έχουν γίνει άπειρα. Όχι μόνο σε μένα, όχι μόνο από ένα συνδυασμό, από όλους έχουν γίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, θεωρώ ότι αυτές οι συμπεριφορές δεν συνάδουν με το γενικότερο κλίμα το οποίο εμείς θέλουμε να κυλήσει αυτή η περίοδος. Δεν το έχετε κάνει. Και καλ... δεν το έχουμε κάνει, ούτε πρόκειται να το κάνουμε. Να. Και να σας πω και κάτι. Ο κόσμος δεν χαζός. Ο κόσμος πλέον ξέρει. Όχι, δεν μιλάω μόνο για τον Ιερά Πετρίτη, γενικότερα. Έχει κρίση και κρίνει. Και το έχει αποδείξει κιόλας. Έχουν περάσει δύο εκλογικές αναμετρήσεις με κάτι ανατροπές και κάτι ποσοστά τα οποία είναι πρωτοφανή. Λοιπόν, ο κόσμος και κριτήριο έχει και γνώση έχει και θυμάται. Όλα τα κάνει πια. Δεν είναι κουτορνίδι, δεν τρώει κουτόχορτο και μπορεί να επιλέξει με ευχέρεια αυτών των οποίων επιθυμεί. Και έχουμε μια εκλογική διαδικασία, τώρα θέλω και τις νομικές σου γνώσεις εδώ, που την πρώτη Κυριακή εκλέγουμε, θα ψηφίσουμε τους συμβούλους που θα στείλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και είναι νομίζω 25, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, συνόλο. 15 είναι του πρώτου συνδυασμού και οι υπόλοιποι. Οπότε αυτό που λέμε εμείς σαν ραδιόφωνο, να στείλετε τους καταλληλότερους. Έτσι, από όλες τις παρατάξεις, όλες τις παρατάξεις έχουν ικανούς ανθρώπους. Σαφέστατα και βεβαιότατα. Και είναι κρίσιμο να μην έχουμε φαινόμενα δημοτικών συμβουλίων, το οποίο είτε ο άλλος δεν πατεί, είτε ο άλλος δεν είναι γλάστρα, δεν μιλεί, είτε ο άλλος, ας πούμε, δεν διαβάζει, να το πω και αυτό. Και μάλιστα παρεξηγήθηκα και όλα από κάποιους, αλλά συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει. Θέλουμε ένα δημοκρατικό συμβούλιο. Κατά καιρούς, λοιπόν, μου είχε γίνει πρόταση να συμμετάσχω σε άλλους συνδυασμούς, τους οποίους αρνήθηκα. Ήταν η περίοδη που εγώ προσωπικά είχα ρίξει όλο μου το βάρος στα συνδικαλιστικά του Δικηγορικού Συλλόγου Λαστρίου. Λοιπόν, κάποια στιγμή όταν τελείωσε αυτό, με δική μου επιλογή, έτσι, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το πιστεύω μου, σε 2 τετραετίες μέσα έχεις όλη τη δυνατότητα να προσφέρεις αυτό που μπορείς να προσφέρεις και μετά καλό θα είναι να πας στο σπίτι σου. Για να μην σε στείλουμε. Για να μην σε στείλουμε. Σας είπα, είναι δική μου επιλογή. Παρέμβαση σε αυτό να μην. Συμφωνώ, δεν υπάρχει, είναι δική μου όμως προσωπική επιλογή. Και πιστεύω. Επέλεξα αυτή τη φορά να κατέβω γιατί θεωρώ ότι κάποια πράγματα ή μάλλον η διαδικασία την οποία είμαστε όλοι μάρτυρες, δηλαδή να μην γίνονται συμβούλια, να μην υπάρχει αντιπολίτευση, κατ' ουσίαν να έχει μείνει μόνο ο Αργύρης ο Πανταζής εκεί πέρα και να προσπαθεί να υποστηρίξει το ρόλο του. Άρα υπήρχε παραποίηση της βούλησης του λαού με αυτή τη σύμπραξη όλων των παρατάξεων. Δεν μιλάω για σύμπραξη. Εγώ δεν μιλάω για σύμπραξη. Μα, είδαμε ότι ήταν όλοι ενωμένοι. Και εντάξει, καλό θα ήταν αν ήταν επί της ουσίας και όχι για προσωπικά συμφέροντα. Έτσι, γιατί ο καθένας εξυπηρετούσε το ατομικό του συμφέρον σε πολλές περιπτώσεις. Πρώτη φορά θυμάμαι, τουλάχιστον όσο έχω παρακολουθήσει, να μην μπορεί να συγκροτηθεί Δημοτικό Συμβούλιο. Και μία φορά και δεύτερη φορά, δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα. Έχετε δώσει έμφαση σε αυτό σαν συνδυασμός πάντως. Αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα. Ναι, δημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού Έχει Συμβουλίου. Έχει καταστρατηγηθεί εδώ, δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει. Και υπάρχει και ένας κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν ξέρω αν τον αλλάξετε, αν θα το δείτε. Αυτό, όταν έρθει η ώρα του, θα το εκτιμήσουμε ανάλογα. Μάλιστα. Ωραία. Να μπούμε λίγο σε θέματα που νομίζω μπορείς να μας απαντήσεις κιόλας. Βάλατε το δαχτυλάκι σας στον ΤΟΕΒ ο συνδυασμός. Τι αυτό ακούω. Δεν περάσαμε τα παίξω. Όχι να βάλουμε δαχτυλάκι. Ήταν μια πληροφορία. Έκανε αυτό. Έκανε τώρα προεκλογικά την κατάσχεση. Πιστεύω ότι το θέμα στο μεγαλύτερο του κομμάτι έχει εξαντληθεί. Έχει μιλήσει ο κ. Παπαδάκης, έχει μιλήσει ο κ. Καλετζάκης από ό,τι έμαθα. Λοιπόν, ο ΤΟΕΒ, όπως όλοι οι ΤΟΕΒ, είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός. Έχει πρόεδρο, έχει διοικητικό συμβούλιο, γενική συνέλευση. Οι αποφάσεις παίρνονται έτσι. Εμείς ούτε μία σχέση δεν είχαμε με όλη αυτή τη διαδικασία και δεν μπορούσαμε να έχουμε άλλωστε, έτσι. Απλά μάθαμε κάποια στιγμή ότι έγινε αυτό. Δεν διαψεύθηκε από κανένα. Παρά μόνο από τη Δημοτική Αρχή, η οποία συνελήφθη να λέει ψέματα. Να λέει ψέματα και αυτά επιβεβαιωθήκαν εκ των υστέρων βέβαια η πληροφόρησή μας. Εγώ έκανα μία ανάρτηση τότε στην οποία τη διαβάσατε, έβαλα κάποια ερωτήματα ουδέποτε απαντηθήκανε.
Και να πω κάτι, δεν είναι τόσο το τεχνικό κομμάτι. Να. Δηλαδή είναι κατάσχεση ή δέσμευση ή ό,τι είναι. Κατάσχεση είναι. Να. Τώρα, αν θέλουμε να τη βαφτίσουμε δέσμευση, αν θέλουμε να τη λέμε Γιάννη, Μαρία και οπουδήποτε. Τι επιπτώσεις θέλει. Και τις επιπτώσεις από αυτό. Οι επιπτώσεις είναι άμεσες. Δηλαδή, πάει το έγγραφο στην τράπεζα ή στον τρίτο, μπορεί να είναι ιδιώτης, το οποίο γράφει πάνω με μεγάλα γράμματα κατασχετήριο ισχύρας τρίτου. Αυτό γράφει πάνω. Δεν γράφει ούτε δέσμευση ούτε τίποτα. Όποιος το παραλάβει είναι υποχρεωμένος αυτόματα, άμα τη λείψει, να δεσμεύσει το ποσό το οποίο ζητάει ο άλλος. Και θα παραμείνει εκεί μέχρι να σου αποδοθεί. Δεν έχεις δικαίωμα να το ακουμπήσεις. Έχεις δικαίωμα να ασκήσεις ένδικα μέσα, να κοπές αιτήσεις αναστολών και όλα τα σχετικά. Αλλά εκεί πάλι κρίνεται από το δικαστή κατά πόσον θα το αποδεσμεύσει εν όλο ή εν μέρη. Ναι, δηλαδή έχει δεσμευτεί ολόκληρος ο λογαριασμός. Έχει δεσμευτεί αν έχουμε ένα λογαριασμό. Αν έχουμε ένα λογαριασμό το οποίο έχει μέσα ένα ποσό της τάξης των 500.000 του ενός εκατομμυρίου, δεσμεύεται το ποσό των 260.000 ευρώ. 300.000 ευρώ. Αυτό το ποσό δεσμεύεται. Δηλαδή μπορεί να. Το λέω τώρα με τις μπορεί να διαχειριστεί το υπόλοιπο ποσό, εάν και εφόσον υπάρχουν στο λογαριασμό. Μπορεί να το διαχειριστεί. Να. Αν όμως υπάρχουν δηλαδή λιγότερα. Υπαλλήλων, ναι. Αν όμως υπάρχουν λιγότερα χρήματα, δηλαδή υπάρχουν μέσα 200.000. Και για οποιοδήποτε λόγο γίνει μια κατάθεση της τάξης των 50, των 10, των 80, αυτόματα θα παρακρατηθούν και αυτά. Mm-hmm. Να. Το θέμα δεν είναι αυτό. Αυτό είναι μια καθαρά νομική πράξη, ναι. Την οποία έκανε ο ΤΟΕ για διασφάλιση των συμφερόντων του. Και καλά έκανε. Όλοι αυτοί που είναι εκεί μέσα λογοδοτούν. Δεν είναι. Σωστά. Δεν κάνουν ό,τι θέλουν, δεν είναι σπίτι τους, λογοδοτούν. Υπάρχουν απιστίες, αδικήματα για απιστία, υπάρχουν χιλιάδες δύο πράγματα. Θεωρώ ότι τα έχουν λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τους για να κάνουν οποιοδήποτε βήμα επαναχώρησης όπως τους ζητήθηκε. Mm. Το θέμα δεν είναι αυτό το νομικό. Το νομικό θα λυθεί με τον αναλφαβητικό τρόπο. Ναι. Είναι το ηθικό. Και την αξιοπιστία. Και η αξιοπιστία του ταυτόχρονα. Δήμου, τέλος πάντων, ναι. Δηλαδή, υποτίθεται ότι υπήρχε μια υπάρχει μια δημοτική αρχή η οποία μέχρι πρότινος διατυμπάνιζε σε όλους τους τόνους ότι δεν χρωστάμε τίποτα, είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώς, είμαστε καλά. Ορίστε. Δεν είμαστε καλά. Ναι, και σου λέει όμως τώρα γιατί δεν, να τα πληρώσω. Δεν είμαστε καλά. Αυτό που κάνετε, γιατί να τα πληρώσει ο Δήμος και να μην τα πληρώσει το Υπουργείο Ιστορικών. Εμείς δεν θα μπούμε σε καμία αντιπαράθεση μεταξύ Δήμου και το ΕΒ. Mm. Αυτοί τα κάνανε, αυτοί τα λύσανε, αυτοί κάναν συμφωνίες, ό,τι κάνανε τέλος πάντων από αυτά που έχουν προκύψει από το ρεπορτάζ. Είναι καθαρά δικό τους το θέμα. Να. Το πώς θα το επιλύσουν, αν και τώρα θεωρώ ότι δεν υπάρχει άλλη οδός, είναι συγκεκριμένη, είναι δικό τους θέμα. Θέλει ο ΤΟΕΒ να προχωρήσει, έχει καλώς. Δεν θέλει να προχωρήσει, με γεια του, με χαρά του. Να. Περί υπουργείων, περί δεν ξέρω τι, επίσης δεν μας αφορά. Να. Εμάς μας αφορά ότι δεν δόθηκε σωστή πληροφόρηση στο Δημότη. Μάλλον αποκρύψανε πράγματα από το Δημότη. Και ποιος μου λέει εμένα του απλού μέσου δημότη ότι εκτός από τον ΤΟΕΒ δεν είναι κι άλλα. Τα οποία μπορεί να μην έχουν φτάσει στο σημείο ναι, της εκτέλεσης. Αναγκαστική εκτέλεση λέγεται αυτά τα νομικά που, ναι, που έκανε ο ΤΟΕΒ κατά του Δήμου. Και δεν υπάρχουν κι άλλες αποφάσεις. Οι οποίες είναι στο στάδιο να τελεσιδικήσουν ή έχουν τελεσιδικήσει ήδη και απλά για κάποιους λόγους έχουν μείνει σαν σιρτάρι. Mm. Και δεν θα σκάσουν αύριο το πρωί. Ναι. Μπορεί να μου το διαβεβαιώσει κάποιο αυτό. Θεωρώ πως όχι. Και στην παρούσα φάση δεν νομίζω ότι θα βγει η Δημοτική Αρχή να πει κύριε Παπαδάκη αυτά που λέτε είναι... Να. Καταλάβα. Μάλιστα. Οπότε πείτε ότι αύριο είστε Δημοτική Αρχή. Πώς θα το ελέγξετε αυτό? Δεν μπορεί να ελεγχθεί. Ανά πάσα ώρα και στιγμή ελέγχεται. Να. Διότι όλες αυτές, όλα αυτά δηλαδή, κοινοποιούνται στο Δήμο. Έχουμε και, και το διαδίκτυο τέλος πάντων που μπορεί να δεις αποφάσεις τα οικονομικά. Σαφέστατα, πέρα από την αντιδημαρχία, να. Την οποία αυτή τη στιγμή κρατάει η κυρία Χατζημαρκάκη, θα μπορούσε να πει οποιοδήποτε άλλο. Αξιολογότατη είναι η κυρία Χατζημαρκάκη, δεν υπάρχουν προσωπικές αντιπαραθέσεις σε καμία περίπτωση. Να. Αλλά υπάρχει μια δομημένη οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Υπάρχει μια δομημένη νομική υπηρεσία στο Δήμο που υπηρετούν δύο πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι και εμπειρότατοι. Mm-hmm. Άρα, ανά πάσα ώρα και στιγμή, η οποιαδήποτε νέα δημοτική αρχή μπορεί να ελέγξει και τα οικονομικά και το τι επισφάλειες υπάρχουν. Να. Θεωρώ ότι είναι το ευκολότερο πράγμα από όλα. Δεν θα έπρεπε να είχατε ενημερωθεί πιο πριν από τη δημοτική αρχή, ας πούμε, όλες ο νόμος, παρακάτες, λέμε τώρα, ηθικά, ότι να ξέρεις τι... Από ό,τι θυμάμαι, χωρίς να είμαι απόλυτα βέβαιος γι' αυτό, έτσι, το λέω με κάθε επιφύλαξη,
Ο νόμος ο εκλογικός και μάλλον των αυτοδιοικητικών εκλογών εδώ δίνει μια συγκεκριμένη ημερομηνία από την οποία και μετά μπορείς να λάβεις στοιχεία. Τώρα δεν ξέρω τώρα ο κ. Γουλιδάκης το πληροφορείς και εδώ πληροφορείς και σας είπα από την αρχή το μεταφέρω με πάσα επιφύλαξη. Γι' αυτό ξέρετε διασφαλίζει και το να μην πάει ο επόμενος ο Δήμος και να λείπει παρέλαβα καμένη γη, κατάλαβες αυτό. Μα και πάλι μα και το παρέλαβα καμένη γη είναι, είναι σχήμα λόγου. Ο επόμενος δήμαρχος, πρωθυπουργός, όποιος και να είναι αυτός, μπορεί σε πολύ μικρό χρόνο, εν έτη 2023, έτσι, να λάβει γνώση του τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει, τουλάχιστον στα οικονομικά. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, έχουμε κάποια έργα εδώ τα οποία είναι πολύ συζητημένα, έτσι, και πάμε εδώ στο παραλιακό μέτωπο. Για να καταλάβουμε κι εμείς τι θα κάνετε με αυτό εδώ, το παραλιακό μέτωπο. Που έχει όλα αυτά τα προβλήματα εγώ που θα σταθώ εδώ σε ένα κομματάκι. Για πάμε. Καταρχάς, προσωπική μου άποψη, καθαρά προσωπική άποψη, είναι ότι αυτό δεν είναι εικόνα παραλιακού μετώπου. Την άποψη του συνδυασμού θέλουμε βέβαια, έτσι. Η άποψη του, ο συνδυασμός τι λέει. Τι θα κάνει, εγώ θα το διαχειριστώ και θα το συνεχίσω. Εγώ δεν ακυρώνω. Θα το διορθώσω. Καταρχάς, περιμένετε μισό λεπτό. Μιλάμε για ποιο πράγμα, μιλάμε για την ανάπλαση παραλιακού μετώπου μιλάμε ή τώρα, μιλάμε για το λιμένο θέμα. Όλα μαζί το παραλιακό το βάζουμε εκεί και τη μελέτη και τις πέργολες. Για μένα αυτό είναι όλο το κομμάτι. Καταρχάς να πούμε κάτι για τις πέργολες. Καταρχάς να πούμε κάτι για τις πέργολες που πιστεύω ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει. Για πάμε. Οι παρατάσεις καλές είναι. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα τον κάθε ένα επαγγελματία ο οποίος ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να του γκρεμίσουν την πέργολα του απ' έξω και δεν έχει τον απαιτούμενο χρόνο να διαχειριστεί τον επαγγελματικό του, την επαγγελματική του στέγη από το οίκημα, από το κτίσμα μόνο. Σωστά. Θεωρώ ότι εδώ δεν τους έχουν πει το εξής. Ότι για κάθε μέρα παραμονής είναι υπόχρεος σε καταβολή. Δηλαδή, σε αυτούς κοινοποιήθηκε ένα πρωτόκολλο αποβολής, το οποίο αναβάλλεται και αναβάλλεται και αναβάλλεται. Θα εκτελεστεί κάποια στιγμή ή θα αποχωρήσουν και οθελώς. Υπάρχει όμως και το πρωτόκολλο αποζημίωσης, δηλαδή η αποζημίωση χρήσης που κάνει ο καθένας μέχρι τη στιγμή που θα φύγει. Άρα, σε κάθε παράταση. Αν θα έχει μπουγιορντή εννοείται. Βεβαίως, θα έρχεται και κάποιο καινούριο μπουγιορντή και θα έρθει μέχρι την τελευταία μέρα που αυτό θα παραδοθεί είτε οικειοθελώς είτε θα καταδαφιστεί. Το ξέρουν αυτό? Δεν νομίζω το γνωρίζουν. Έχουν πάει βέβαια, έχουν προσφύγει στα δικαστήρια για μείωση των τιμών αυτών. Ναι. Δεν μπορώ όμως να σας πω για ποια πρωτόκολλα, γιατί αυτά τα πρωτόκολλα απεικονίζουν και αφορούν συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Άρα, να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει αναδρομικότητα, λέτε σε αυτό. Αυτά είναι. Από 1η-1η-18, παράδειγμα φέρνω, μέχρι 31-12-20. Από την ώρα που εκδόθηκε η πράγμα, μέχρι 31-12-20. Από 1η-1η-21, του 21 μέχρι 31-12-22. Από 1η-1η-23 μέχρι όσο μείνει μέσα. Αυτά θα φαίνονται. Και αυτά τα πρόστιμα, τι θα γίνουν? Εγώ σας λέω ότι θα μειωθούν από τα δικαστήρια. Θα πληρωθούνε? Άκουσα τη συνέντευξη του κ. Πλακιωτάκη, τη διάβασα μάλλον με πολύ προσοχή. Και ούτε αυτός ξεκαθάρισε τι θα γίνει με τα πρόστιμα. Δηλαδή, αύριο το πρωί περνάει στη ζώνη λιμένος όλη η παραλία. Θετικό. Το πρόστιμο τι γίνεται? Δυστυχώς τα πρόστιμα αυτά παραμένουν. Η ΑΔΕ τα περνάει στη μερίδα του καθενός. Τα βεβαιώνει. Είσαι υποχρεωμένος λοιπόν ή να προσφύγεις δικαστικά να τα μειώσεις όσο τα μειώσεις, αλλά πέραν τη μείωση θα πρέπει να τα καταβάλεις κιόλας. Άρα, εκεί θεωρώ ότι γίνει λάθος. Δηλαδή θα έπρεπε οι διαδικασίες οι οποίες έχουν γίνει να έχουν γίνει σε πολύ πολύ γρήγορους ρυθμούς. Μάλιστα. Προκειμένου να γλιτώσουν οι άνθρωποι όλα αυτά τα οποία θα τους καταλογιστούν αύριο. Είναι μετά. Αυτό το ένα κομμάτι το οποίο ενδεχομένως. Το δεύτερο κομμάτι είναι, το καταδαφίζω εγώ σήμερα. Έτσι. Με ποιο σχεδιασμό θα φτιάξω τι? Υποτίθεται. Δηλαδή, πρέπει να έχει ένα σχέδιο. Μια, ξέρω εγώ, μακέτα. Είδαμε, ξέρω, είδαμε στη δημοσιότητα μια μακέτα. Πιστεύω ότι την είδατε κι εσείς. Όλοι γερά που την είδε. Που δείχνει μια μορφή ωραιότατη. Καλές μακέτες. Επί του πρακτέου δεν μπορώ να σας πω. Ναι, αν και το έτσι, Open Mall, ας πούμε, το είδαμε σε ωραία μακέτα. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα με το έργο εδώ, την πολυδιαφημισμένη μεγάλη παραλία, η οποία το θα γινόμαστε Miami Beach. Αυτό ήμουν αυτή η Κοσμάρτης και αυτόπτης όταν υπόθηκε το Miami Beach, για να μην λέμε. Ναι, ναι. Λοιπόν,
Και είπαν οι κατασκευαστές ο Ρομπογιαννάκης και αυτή η εταιρεία, τέλος πάντων, δεν λάβουμε υπόψη μας τα όμβρια και τους αγωγούς ομβρίων. Να. Θέλω να κάνω μια ερώτηση, αυτή απευθύνεται στη Δημοτική Αρχή. Οι αγωγοί αυτοί οι οποίοι καταλήγουν εδώ που καταλήγουν, είναι μόνο ομβρίων υδάτων? Δεν έχουμε πάρει απάντηση. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι μόνο ομβρίων υδάτων, είναι ομβρίων υδάτων και λιμάτων μαζί. Αυτό είναι διαπιστωμένο, τουλάχιστον. Αυτό είναι διαπιστωμένο. Ειδή η σώμαση. Έχω ναι. δει άνθρωπο με υπερχείληση λιμάτων, ναι. ο οποίος δεν έχει συνδεθεί με βιολογικό καθαρισμό. Τα έχουμε πει και κύριε Παπαδάκη από εδώ και έχουμε με τη σκούπα του, και με τη σκούπα του τα οδηγούσε στο παρακείμενο, στην παρακείμενη σχάρα. Αλλά αυτό ενδεχομένως να έχει ψήφους. Λοιπόν, αν έχει ψήφους τέτοιους... Αν έχει ψήφους τέτοιους, γιατί αυτό τώρα δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημοσιογραφικά τα τελευταία 20 χρόνια το βάζουμε στο τραπέζι και εμείς από εδώ. Αυτό ότι σημαίνει ότι δεν έχει δρώσει το αυτή κανενός. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει παρανόμος. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει δρώσει το αυτή κανενός από τη Δημοτική Αρχή, η οποία είναι στα πράγματα τα τελευταία 10 χρόνια. Και επίσης περιμένουμε και κάποια ανάλυση νερού λοιπόν. Εκεί, η οποία δεν έρχεται. Θεωρώ ότι έχετε γίνει μάρτυρας, γίνει μάρτυρας άπειρες φορές του αγωγού εδώ κάτω από την αστυνομία που περνάς το πρωί και δεν... Εννοείται. Και επίσης τι θα γίνει με τα πυρομαχικά? Μία σύγχρονη δημοτική... Θα ξαναφύγει μια από αυτό και θα κολυμπώ και θα μου βγάλει την άρκη. Μία σύγχρονη δημοτική αρχή λοιπόν πιστεύω ότι είχε τη δυνατότητα και είχε και τους τρόπους να διαπιστώσει. Μπορεί να μην γινόταν σε μια μέρα, γινόταν σε πέντε μήνες, γινόταν σε έξι μήνες, γινόταν σε ένα χρόνο, γινόταν σε δύο χρόνια. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ρίχνουν λίμματα μέσα στα όμβρια, εντάξει, και ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν συνδεθεί με τους βιολογικούς καθαρισμούς και εξακολουθούν να τα λίμματά τους να πηγαίνουν μέσα στους αγωγούς ομβρίων υδάτων. Και ειδικά όταν έγινε ανάπλαση. Ναι. Γιατί, όταν έγινε ανάπλαση, γιατί όταν έγινε ανάπλαση της πλατείας που την είχαν ανασκάψει από άκρου εις άκρον, δεν το μελετήσανε, δεν το προβλέψανε, δεν το τηρήσανε? Αυτή τη στιγμή λοιπόν καλείται η επόμενη Δημοτική Αρχή, όποια και αν είναι αυτή, να το διαχειριστεί, να το ψάξει, να το εξαλείψει. Δεν είναι να το ψάξει, είναι να το ψάξει, να το βρει και να το εξαλείψει. Να. Άρα με προλάβατε να δω τώρα πώς θα το διαχειριστείτε αυτό. Νομίζω η απάντηση είναι κατηγορηματική. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, όσον αφορά τον ύφαλο κυματογράφηση. Να. Από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, εγώ έχω καταλάβει ένα πράγμα. Ότι ο ύφαλος κυματοθράφτης δημιουργήθηκε για την προστασία του παραλιακού μετόπου. Να. Ούτε παραλίες προέβλεπε, εννοείται. Ούτε πλάς προέβλεπε, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Τώρα, γιατί δόθηκε τόση έκταση σε ένα φαινόμενο το οποίο τουλάχιστον μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι είναι παροδικό. Να. Έχω τρεις μήνες, δεν έχω ένα, έχω 50 πόντους, έχω 3 μέτρα. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Νομίζω ότι ήταν επικοινωνιακό. Δηλαδή είναι αλλιώς το μπλόκι που μπαίνει μέσα. Αυτό λοιπόν το και οποίο. Στο Μαϊάμι. Αυτό λοιπόν το οποίο θα φροντίσουμε εμείς να κάνουμε είναι να ολοκληρωθεί το έργο του ύφαλου κυματοθράφστη. Να. Να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Προκειμένου να προστατευτεί στην πραγματικότητα. Μισό λεπτό. Αφού έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή, ό,τι ήταν να μπει εκεί. Νομίζω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί. Θέλει και άλλα μπλόκια, ας πούμε. Νομίζω μέσα. Ότι δεν έχει ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι από μια ζήτηση που έχω ακούσει, νομίζω ότι θέλει στα πλάγια κάτι. Δεξιά και αριστερά. Τέλος με αστερίσκο, η τεχνική νομίζω τα ξέρουν καλύτερα αυτά. Από συζητήσεις πάντως που έχω ακούσει, θεωρώ ότι θέλει ακόμα κάτι προκειμένου να ολοκληρωθεί. Αλλά δεν έχει παραδοθεί. Δεν πιστεύω ότι ήταν μέσα στο πρόγραμμα του μελετητή να κατασκευάσει μια καινούργια παραλία στην Ιεράπετρα. Η Ιεράπετρα, δόξα τω Θεώ, παραλίες έχει και δεξιά και αριστερά. Θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Θα μπορούσε να γίνει ένα αεροσφωτισμό όπως γίνει στη Σιτία. Και πραγματικά είναι κάτι όμορφο. Θα μπορούσαν να γίνουν άλλα πράγματα. Το να κάνουμε μια παραλία ακόμα με πολλά ερωτηματικά και για την ποιότητά της και γιατί είναι όλα αυτά που πέφτουν απάνω και από πού έχει προέρθει όλη αυτή η άμμος και τι κουβαλάει, είναι άλλα θέματα. Να, ωραία. Μένουμε σε αυτό λίγο. Έχετε δει και τη μακέτα του της ανάπλασης. Μαρίνες από εδώ, χτίριο πάνω στο πάρκινγκ για το, πες το, για το υδροπλάνο. Τα έχετε δει, μην τα περιγράφω, αυτό θα τη μακέτα αυτή, την προμελέτη, δεν ξέρω αν είναι προμελέτη ή μελέτη, τέλος πάντων νομίζω προμελέτη είναι,
θα τη συνεχίσετε, θα τη διαμορφώσετε, γιατί Νίκο Παπαδάκη έχουμε χωροθετήσει άπειρες φορές αυτή τη Μαρίνα, δεν έχω, την Περιβόητη, την μια στο Περιστερά, την μια εδώ, την άλλη εκεί, την άλλη παραπέρα. Ωραία. Δεν έχω, καταρχάς, δεν έχω καμία απολύτως εμπιστοσύνη, καμία, όταν λέμε καμία, καμία, με στον απόλυτο βαθμό, όσον αφορά την αισθητική της με τις Σέρχες. Καμία. Είτε λέγεται πλατεία, είτε λέγεται... Μα τι έχει πλατεία, βραβεύτηκε. Δεν πήρε βραβείο. Ωραία. Και τα αυτά, τα πώς το λένε το βραβείο, θυμίζετε ναι, μου. Το awards κάτι. Ναι, δε. Κάτι τέτοια παίρνει τραγουδιστές που τα ψηφίζουν τα 15χρονα. Τα 13χρονα στα περιοδικούλια τα... που απευθύνονται σε αυτούς. Και μέσω... δεν χρειάζεται από κάτι άλλο. Βραβεύτηκε με Γιάννη Μεχαράδη, μπράβο δήμαρχε, μπράβο δημοτική αρχή, καλά κάνει το πήρε το βραβείο. Εγώ όμως είμαι ένας δημότης ο οποίος δραστηριοποιούμε στην πλατεία. Ναι. Και η οικογένειά μου το ίδιο. Mm-hmm. Την πλατεία αυτή την περνώ 500 φορές την ημέρα. Την τι πλατεία λέει, αυτή. Θα πει τώρα κάποιος, δεν είναι όμορφη. Το καλοκαίρι. Δεν το γκρι χρώμα. Το καλοκαίρι δεν είναι αυτό. Μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει. Το βράδυ δεν παίζουν παιδιά. Και μαύρα μπλουζάκια έχω. Και γκρι μπλουζάκια έχω. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα τρώω όλη μέρα και όλη νύχτα. Καταρχάς, πάντα μου θυμίζει ότι είναι ένα κενοτάφιο. Δηλαδή, κάθε φορά που λέω την πλατεία, τουλάχιστον από κάποιες οπτικές γωνογονίες, νομίζω ότι βρίσκομαι μπροστά στρατιωτικό νεκροταφείο. Κυρίως, εκεί φταίει ο κορονοϊός. Νομίζω ότι, ότι βρίσκομαι μπροστά. Φταίει. Μια χαρά δουλεύω με τον κορονοϊό. Όχι, λέω. Ο εργολάβος δούλευε πάσα δύναμη στον κορονοϊό. Το είχαμε συνδέσει με τα τότε που έχει ξεκινήσει ο κορονοϊός, τότε ξεκίνησαν και εδώ τα... Μαύρα λοιπόν και γκρι εδώ, μαύρα και γκρι στο Μήνος, μαύρα και γκρι πεζοδρόμια, όλα μαύρα και γκρι. Τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω την αισθητική του μελετητή. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχω διαβάσει κατά καιρούς διάφορα πώς έπρεπε να είναι, έτσι έπρεπε να είναι, αλλιώς έπρεπε να είναι διαφορετικά. Ναι. Όπως επίσης δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω γιατί κοπήκανε όλα αυτά τα Benjamin, τα οποία ήταν σε μια πάρα πολύ ωραία ηλικία και θα μπορούσαν με πάρα πολλές τεχνικές μεθόδους οι οποίες υπάρχουν να είχαν περιοριστεί, να είχαν γίνει πάρα πολύ ωραία δέντρα, να μην στερείται η πλατεία της Ιεράπετρας, αυτή είναι το πράσινο, γιατί αυτά τα δεντράκια, καλά, κακά, δεν ξέρω τι είναι, θα δείξω την πορεία του χρόνου, αλλά βλέπω πλατάνια, βλέπω όλες και είμαστε στο Περτούλι. Κάποια στιγμή θα ανθίσουν. Εγώ θα είμαι 90, τα παιδιά μου θα είναι μεγάλα. Συμφωνώ απόλυτα. Οι φύκοι λοιπόν ήταν πάρα πολύ ωραίοι. Ένα δέντρο το οποίο ήταν πράσινο όλο το χρόνο. Ναι. Ανθεκτικότατο. Λείπει το πράσινο. Και εγώ θεωρώ ότι είναι ζωτικό αυτό το πράγμα. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε περιβαλλοντολόγους, αστική μελέτη χρειάζεται. Όχι μία γεωπόνος να μας καθορίσει τι. Μα θεωρώ ότι δηλαδή όταν πας να φτιάξεις το πράσινο μίας πόλης ολόκληρης και δει τις κεντρικές πλατείες και των κεντρικών οδών, θα περιοριστεί σε μία γεωπόνο του Δήμου. Η κυρία αυτή, εγώ προσωπικά δεν την γνωρίζω. Να. Μπορεί να είναι αριστούχος. Μπορεί να είναι η καλύτερη γεωπόνος που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλη την Κρήτη. Μπορεί να είναι και άλοθη, βέβαια. Εντάξει. Εγώ ναι. Είμαι θετικός άνθρωπος και θέλω να σκέφτομαι ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή επιστήμονας. Ναι. Εντάξει. Ναι. Όμως αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με τον επιστήμονα του Δήμου. Θέλουν και κάτι παραπάνω. Όταν απευθύνεσαι και θες να κάνεις μια πόλη ευρωπαϊκή, εντός αγωγικών ή εκτός αγωγικών, mm-hmm. θα πάρεις άλλα δεδομένα. Ναι. Θα πάρεις άλλα στάνταρ. Mm-hmm. Καλός ή κακός, να ευχαριστήσω το Θεό και την τύχη. Mm-hmm. Έχουμε ταξιδέψει και εκτός Ιεράπετρας, έχουμε ταξιδέψει και εκτός Ελλάδος. Έχουμε πάει από εδώ, έχουμε πάει από εκεί. Έχουμε δει μικρές πλατείες, έχουμε δει μεγάλες πλατείες. Έχουμε... Ναι. Ποιο είναι το σήμα καθεθέν και η προσωπική της πλατείας? Καμία. Καμία. Καμία, 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 καμία. Είναι ένα γκρι πράγμα. Στη μέση μιας πόλης, που δεν είναι καν στη μέση, είναι στην άκρη μιας πόλης. Τι θα το κάνουμε αυτό, Νίκο Παπαδάκη? Τι έχετε στο... Εντάξει, καλό είναι να αυτό πω κάτι το οποίο δεν ξέρω κάνετε. Κατά πόσον το θυμάστε, ναι. Και αν είσαστε εκεί. Mm. Κάποια στιγμή πριν αρχίσει η κατασκευή και πολύ πριν, μας είχαν φωνάξει μια βραδιά στο Μελινάκι. Ναι. Βασικά η πρόσκληση απευθυνόταν στους επαγγελματίες της πλατείας. Και είχα πάει κι εγώ. Ναι. Σαν σύζυγος επαγγελματία της πλατείας. Λοιπόν, ναι. Είχαμε ζητήσει τότε όλοι μαζί, ναι. να δημιουργηθεί ένας δρόμος, mm-hmm.
βραδίες κυκλοφορίας και απόλυτα ελεγχόμενες κυκλοφορίες, όπως είναι στον Άγιο Νικόλαο, όπως είναι σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδας. Θα το επαναφέρουμε λοιπόν αυτό. Γιατί εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή, ναι, είναι ότι εγώ έχω μία μελέτη συγκοινωνιακή και επειδή δεν έχω τα χρήματα να την εφαρμόσω, την κάνω σταδιακά. Οι μελέτες της Δημοτικής Αρχής έχουμε δει. Ναι. Τα αποτελέσματα των μελετών έχει μια συνέχεια. Αυτή είναι από Μαστοράκη η μελέτη. Οι μελέτες λοιπόν και τροποποιούνται και διορθώνονται και αναβαθμίζονται. Δεν μπορεί μια μελέτη την οποία έκανε ο Μαστοράκης το 1900 πότε ήτανε να έχει την ίδια ισχύ και να εφαρμοστεί το 2023. Και όχι να εφαρμοστεί το 2023 και να εφαρμοστεί κάποια στιγμή το 23, το 24, το 25 για μια 30 ετία μπροστά. Ή για 50 χρόνια μπροστά. Αυτά τα πράγματα είναι σαν τους δρόμους. Δηλαδή φτιάχνουμε δρόμους αυτή τη στιγμή με μελέτες του 1990 για να τις δώσουμε κυκλοφορία το 2025. Αυτά τα πράγματα παράδεκτα. Άρα δεν μπορώ να δεχτώ εγώ ότι μια μελέτη που έγινε κάποια στιγμή από κάποιου δημάρχου, ναι, Μαστοράκη και Στοφακάκη, ναι, Αναστασάκη, όπως και να τον λένε τον άνθρωπο, ναι, θα έχει την τύχη που πρέπει, διότι αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι μπροστά. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Δείτε, μας λέτε αυτό. Βεβαίως. Η κυκλοφορία έχει αλλάξει. Η πυκνότητα έχει αλλάξει. Η κυκλοφοριακή μελέτη, δηλαδή που υπάρχει και εφαρμόζεται αποσπασματικά, θα την ξαναδείτε. Θα πρέπει να την ξαναδούμε. Κυκλοφοριακό. Πάμε στο κυκλοφοριακό. Τα βάζω γρήγορα τα θέματα, γιατί δυστυχώς έχουμε μία και εκεί τώρα δεν σας άκουσα να διαμαρτύρεστε. Μία φορά ο κάθε υποψήφιος. Εντάξει, θα μου πεις τώρα 2 επί 500, εντάξει, πάλι δεν θα χωράμε. Πολύ σλάβο. Για πάμε τώρα. Εδώ, υπάρχει πρόβλημα κυκλοφοριακό. Και αυτό τώρα δεν είναι σημερινό. Εγώ το ακούω τώρα 30 χρόνια που κλείνουμε ως σταθμός. 30 παρά χρόνια αυτά, ακούω το κυκλοφοριακό. Παρά τα αυτά μεγαλώσα. Και φταίω εγώ που έχω 2 αυτοκίνητα. Και φταίω εγώ που κατεβαίνω στην πόλη και βαριέμαι να περπατήσω, παράδειγμα. Θα ήταν, δηλαδή αυτά ακούω, πάλι πολύ φταίει. Θα ήταν ευχής έργων. Θα ήταν ευχής έργων και θεάρεστο και αρεστό σε όλους αν αύριο το πρωί με ένα μαγικό μπαστούνάκι, εντάξει, η ιεράπτρα γινότανε, και μιλάω για την πόλη, δεν μιλάω, μπορώ να πω για τα χωριά αυτή τη στιγμή, Γιατί η πόλη της ιεράπτρας τέλος πάντων γινότανε ξαφνικά ένας απέραντος ποδηλατοδρόμος. Ποδηλατόδρομος. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει. Τα αυτοκίνητα αυξάνονται, οι δρόμοι έχουν στενέψει, τα πεζοδρόμια έχουν φαρδίνει. Αυτό είναι και καλό, είναι και κακό. Θεωρούσαμε ότι θα μπορούσε να γίνει κάπως διαφορετικά. Η ανάγκη εξέβρεση χώρων στάθμευσης είναι πλέον επιτακτική. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κεντρικό, υπάρχουν δύο κεντρικά πάρκινγκ τέλος πάντων, επαμοιβή, έτσι, και ένα μεγάλο το οποίο είναι δωρεάν, πίσω εδώ. Είναι δωρεάν, το οποίο είναι αδιαμόρφωτο με την έννοια ότι έχει κάτω. Ναι, άμα προλάβεις και όταν προλάβεις. Ναι, με χώμα, με χαλίκια, και υπάρχει και αυτό το παραλιακό το οποίο δεν ανήκει στο Δήμο. Όποιος προλάβει, πάει και παρκάρει και τώρα που θα ξεκινήσει ο χειμώνας είναι στη μισή του χωρητικότητα. Ναι. Τι θα κάνετε εσείς? Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος πλέον η λύση. Δηλαδή να μην κάνουμε πάρκινγκ. Διαπιστώσεις, ναι, να λέμε όχι, και τις θεωρώ ότι είναι μονόδρομος η λύση, η κατασκευή δύο μεγάλων πάρκινγκ, έστω και κατορόφων. Με τι λεφτά? Με όρο. Τα λεφτά θα πρέπει να βρεθούν είτε μέσα από προγράμματα, είτε από ΕΣΠΑ, είτε από επιχορηγίες υπουργείων. Με κάθε τρόπο όμως πρέπει να ξεβρεθούν αυτά τα χρήματα προκειμένου να δημιουργηθούν αυτά τα πάρκινγκ. Δηλαδή αυτή είναι μια από τις προτεραιότητες. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να πω, γιατί εκεί πάμε σε άλλες παραμέτρους, ότι θα μπορούσε να επέμβει και ο ιδιωτικός τομέας, έτσι. Δηλαδή να διατεθεί, να δοθεί σε ιδιώτη, να το κάνει, να το διαχειριστεί για κάποια χρόνια. Εντάξει, είναι όμως κάτι το οποίο συνηθίζεται. Δηλαδή, ας πούμε, εδώ λέγαμε ότι θα έχουμε υδρογονάδικο σε λίγο, το οποίο δεν το είδαμε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εκτός παιχνιδιού. Όμως πιστεύω ότι από τη στιγμή που μπορούν να εξευρεθούν χρήματα για να γίνει αυτό, ή μπορεί να γίνει σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έτσι. Εδώ γίνεται τεράστια έργα με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Αν μπορεί να γίνει, θα πληρώνει. Οπότε είναι στις άμεσες προτεραιότητες σας η εξεύρεση. Είναι επιτακτική ανάγκη. Πάρκινγκ, είναι επιτακτική ανάγκη. Και κάθε μέρα που περνάει θα γίνει και χειρότερο. Για πάμε στην καθημερινότητα του πολίτη. Τώρα που εντάξει μπορούμε να βάλουμε πολλά εδώ. Καθημερινότητα τώρα. Ναι. Τα πω ξεκινώ από τα σκουπίδια, από την καθαριότητα, από. Απορρίμματα. Θυλέτε ότι θα αλλάξει ο σχεδιασμός, έτσι. Θα ζητήσετε άλλο σχεδιασμό. Πληρώνουμε 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν θα κουραστώ να το λέω, να το εμπεδώσει ο κόσμος. Σκούπιδο ταξίδι κάθε χρόνο. Είχαμε 700.000 την προηγούμενη, τώρα έχει ανέβει στο 1 εκατομμύριο.
Τι θα το κάνουμε, το δεν λέει, θα το διαχειριστείτε. Έχει εξαγγείλει και ο κ. Γουλιδάκης, ναι, νομίζω ότι είχε εξαγγείλει ότι θα προσπαθήσει, ότι θα το ξαναδούμε. Ναι. Και υπάρχει και η σκέψη, εάν και εφόσον γίνεται, να δημιουργηθεί εδώ ένας χώρος, ναι, προκειμένου, ναι, να γλιτώσουμε αυτά τα χρήματα. Τα οποία, από ό,τι ξέρω, από κάποια στιγμή θα αρχίσουν να πηγαίνουν σιτία και όχι πλέον στον Άγιο Νικολάο. Σωστά. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Ναι. Πρέπει να υπάρξει απόλυτος και άμεσος αλλά διαχωρισμός. Αυτό το λέω, αλλά έχει υπάρχει κάτι που φαντάζομαι το έχει κατά νου ότι μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα να ξαναδεί τον ΕΣΔΑΚ. Προφανώς. Ναι. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα πρέπει να μπούμε και στο τρυπάκι, συγχωρήστε με για την έκφραση, να μάθει ο κόσμος να διαχειρίζεται τα απορρίμματά του. Δηλαδή είδα το πρωί τώρα σήμερα μια φωτογραφία που την ανέβασε ο Γιάννης ο Μαστοράκης, που είναι πραγματικά ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή, είναι έσχος για την πόλη μας. Δίπλα στον κάδο να υπάρχουν απορρίμματα ζωικά από σφάγια. Αυτό ξεπερνάει, δεν είναι η πρώτη φορά, το έχω ξανακούσει αυτό, το έχω ξανακούσει από την κυρία Ρουμελιουτάκη, έτσι. Υπάρχει, θέλει εκπαίδευση, θέλει παιδεία, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, θέλει παιδεία. Εγώ είχα προτείνει σε κάποια συγκέντρωση του συνδυασμού μας ότι θα πρέπει πέραν όλων των άλλων να αποφασίσουμε ότι θα αρχίσουν να γίνονται και κάποια σεμινάρια με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής στα σχολιά. Από εκεί ξεκινάει. Θεωρώ ότι το σχολείο είναι το Α και το Ω. Ναι, το οποίο το παιδί διαμορφώνει, επιβάλλει. Βεβαίως. Τα παιδιά επιβάλλουν. Ναι, ναι, ναι. Όχι εμείς. Ναι. Τα παιδιά σου λένε μπαμπά, μην το ρίξω αυτό, έτσι ρίξω δίπλα. Ναι, ναι. Όταν ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια, να κρατήσει ένα χρόνο, να κρατήσει δύο χρόνια, να κρατήσει τρία χρόνια. Mm-hmm. Κάποιες γενιές να εκπαιδευτούν πάνω σε αυτό το πράγμα που λέγεται καθαριότητα της πόλης μας και πώς την κάνουμε και πώς την εφαρμόζουμε. Να. Εγώ δεν το είναι ιδιαίτερη βέβαια, έτσι. Γιατί πριν μιλάγαμε ιδιαίτερη, για όμως, φυσικά υπολείμματα και τα λοιπά και η απάντηση που παίρνουμε είναι ότι δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι. Κυρία Τσαγκαράκη, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Ακούστε με να δείτε. Και όλες κάνουμε ένα εργοστάσιο κομποστοποίησης το οποίο κομποστοποιεί μόνο όλες οι πόλεις του κόσμου, πιστέψτε με, όλες οι πόλεις του κόσμου έχουν ιδιαιτερότητες. Είτε λέγεται Ιεράπετρα, είτε λέγεται Μιλάνο, είτε λέγεται Παρίσι, σωστά, είτε λέγεται οτιδήποτε. Ωραία, βρίσκουν λύσεις όμως. Ποια είναι η λύση που προτείνετε εσείς εδώ τώρα? Έχουμε ένα εργοστάσιο κομποστοποίησης το οποίο ξεκίνησε η λειτουργία του δοκιμαστικά και θα κομποστοποιεί τα κλαδοκάθαρα που δεν ξέρω πόσα μπορεί να είναι, δύο φορές το χρόνο κλαδεύεις. Άντε να είναι και ο καφέ κάδος που θα μπει στη ζωή μας. Ωραία. Τι παραγωγή θα κάνει αυτό τώρα, δηλαδή πώς θα δουλεύει? Δεν θα έπρεπε να μπουν και κάτι άλλο να... Σίγουρα, δεν είναι, το να κάνεις το να δώσεις λύση μόνο στο ένα κομμάτι, αφήνεις όλα τα υπόλοιπα απ' έξω. Που αυτό λύση, είναι πήγη, ας πούμε. Η λύση πρέπει να είναι συνολική. Δηλαδή, είτε αφορά οικιακά απορρίμματα, είτε αφορά πλαστικά, είτε αφορά ντενεκεδάκια, είτε αφορά υπολείμματα θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και καλλιεργιών. Να. Η λύση που θα πρέπει να δοθεί πρέπει να είναι συνολική. Υπάρχει πρόταση από εσάς? Υπάρχουν διάφορες προτάσεις και γίνονται διάφορες σκέψεις για το πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Να. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχουν και μέσα στο πρόγραμμά μας, το οποίο έχει αναρτηθεί και στη σελίδα μας, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο αυτό το πράγμα. Να. Κάθε μέρα δηλαδή περνάει είναι επιζήμια και για τον πολίτη για όλους και για το περιβάλλον. Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, που θα μπορούσαμε να πούμε είναι τόσα πολλά τα θέματα του Δήμου, είναι τόσα πολλά τα ζητήματα που θα μπορούσαμε να βάλουμε. Δεν ξέρω πώς τα ιεραρχείτε, εγώ έβαλα μερικά που νομίζω ότι... Το πρωτεύον είναι η καθημερινότητα, πιστεύω. Η καθημερινότητα. Ωραία. Τώρα γιατί είναι δεν το νοσοκομείο, οποίο... Νίκο Παπαδάκη, μέσα στη συζήτηση... Γιατί το νοσοκομείο, το νοσοκομείο είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας του Δημότης Ιεράπετρας. Όταν πονάω, στο νοσοκομείο θα πάω. Δεν θα φωνάξω το γείτονά μου. Ναι. Όταν χτυπήσω, στο νοσοκομείο θα πάω. Ποιο είναι το νοσοκομείο της πόλης μου είναι. Ναι. Το νοσοκομείο της πόλης μου. Το οποίο... Αλλά ένας δήμος τι μπορεί να κάνει? Είναι θέμα Υπουργείου Υγείας, είναι θέμα πολιτικών. Σαφέστατα είναι. Σαφέστατα είναι. Τι θα κάνει? Τα αδύνατα θα κάνει ο Δήμος. Να. Τα ανθρωπίνως αδύνατα δηλαδή πρέπει να κάνει. Δηλαδή να βγούμε στους δρόμους πάλι. Και να βγούμε στους δρόμους και να πάμε εκεί και να κάτσουμε χρόνια, εκεί. 10 χρόνια, 12 βγαίνουμε. 10, και... 40. Μάλιστα. Εγώ έχω αντίληψη, ιδία αντίληψη από το νοσοκομείο Ιεράπετρας. Πώς ένας άνθρωπος οικείος δικός μου
παρέτεινε τη ζωή του για αρκετά χρόνια και ήταν, και ήταν, και ήταν λόγω του νοσοκομείου Ιεράπετρας. Από προσωπική μου, εγώ όταν έπαθα ό,τι έπαθα, εάν δεν ήταν το νοσοκομείο Ιεράπετρας, δεν ξέρω αν θα μιλούσαμε σήμερα. Δεν συζητάμε αυτό. Εντάξει, άρα λοιπόν, ό,τι μπορεί και ό,τι πρέπει να γίνει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που του δίνει ο νόμος, θα πρέπει να γίνει. Ναι. Αυτό είναι. Δηλαδή, οι προηγούμενοι δεν το κάνανε, ας πούμε, και είναι έτσι. Και οι προηγούμενοι δεν το κάνανε και είναι σε αυτό το χάλι των. Πιστεύω ότι κάνανε ό,τι μπορούσαν. Γιατί τώρα, πιστεύω ότι κάνανε ό,τι μπορούσαν. Την τελευταία τετραετία βρίσκουμε μεγαλύτερα και περισσότερα προβλήματα σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Σε όλα τα νοσοκομεία. Φεύγουν οι γιατροί, πάνε στο ιδιωτικό τομέα, φεύγουν στο εξωτερικό, δεν υπάρχουν γιατροί. Ωραία. Σε εμάς προϋπήρχε η κατάσταση αυτή. Έτσι. Αυτή την κατάσταση λοιπόν θα προσπαθήσουμε με όποιο δυνατό τρόπο να την επαναφέρουμε εκεί που ήταν. Δηλαδή να υπάρχει και ένα πλήρως χωρίς εντέλεσθε. Τα εντέλεσθε και τα σε άλλους. Τα εντέλεσθε, τα εντέλεσθε. Είναι θέμα διοικητών νοσοκομείων. Τα εντέλεσθε, τα εντέλεσθε, τα εντέλεσθε δεν μας εκπροσωπούν και δεν μας εκφράζουν. Και τα επιστρέφουμε σε αυτούς που έχουν μάθει να κουνάνε το δαχτυλάκι και να λένε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, μακριά από εμάς. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας, Νίκο Παπαδάκη, έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας. Δυστυχώς, έχεις μία παρουσία και αυτή σου φάγαμε μισή ώρα. Δεν πειράζει, εντάξει. Μας, νομίζω ότι ο κόσμος παρακολούθησε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάρα πολλά ζητήματα που δεν μπήκαν στην κουβέντα. Θα έπρεπε να μείνουμε εδώ όλη μέρα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να μείνω εδώ όλη μέρα. Ούτε εμείς βέβαια, εντάξει. Κλείνοντας, πες μας έτσι δύο κουβέντες και για σένα προσωπικά, γιατί διεκδικείς την ψήφο του κόσμου. Έτσι, να μην ψηφίσουν τον γιο τον άλλο. Καταλαβαίνουμε τι. Εντάξει, δηλαδή, ποιος. Όταν... Ναι, όχι, με την αρχική τοποθέτηση εκεί, στην αρχική τοποθέτηση, Αμίνα, την καταγγελία ουσιαστικά που έκανε. Ούτως ή άλλως, εάν δεν ψηφίσουν εμένα, θα ψηφίσουν κάποιον άλλο. Ή αν προτιμήσουν να ψηφίσουν κάποιον άλλο, θα ψηφίσουν εμένα. Αυτό είναι δεδομένο. Μα δεν μπορεί ο καθένας να ψηφίσει όλους. Υπάρχουν άνθρωποι. Τέσσερις σταυρούς. Ναι. Mm. Υπάρχουν άνθρωποι που σαφέστατα και θα θέλανε να ψηφίσουν. Πιθανόν εμένα από το ένα ψηφοδέλτιο, τον άλλο από τον άλλο. Δεν γίνεται. Δεν μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Τέσσερις σταυρούς σε ένα ψηφοδέλτιο. Από εκεί και πέρα ο Νίκος Παπαδάκης. Ο Νίκος Παπαδάκης είναι ένας επαγγελματίας, είναι ένας δικηγόρος. Ζει και δραστηριοποιείται στην Ιεράπετρα περίπου 33 χρόνια σαν επαγγελματίας. Πιστεύω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου που με ξέρει, ξέρει εμένα, ξέρει την οικογένειά μου. Έχω τη δυνατότητα και την όρεξη να προσφέρω στην Ιεράπετρα, έχω τις γνώσεις, έχω αρκετά χρόνια παλέψει με τα συνδικαλιστικά. Ναι. Δέχτηκα όχι, ο δικηγόρος. Θέλουμε και ένα δικηγόρο. Η άποψη του δικηγόρου δεν είναι μόνο σήμαντη, μόνο στα νομικά θέματα. Mm-hmm. Ένα δικηγόρος έχει άποψη για πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι τα περιφερειακά της επιστήμης mm-hmm. του. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή έχει γνώμη και για. Γνώμη όμως, όχι θέση απαρέγκλητη και για πολεοδομικά θέματα και για αρχιτεκτονικά θέματα και για δημόσιες συμβάσεις. Γιατί είναι αντικείμενα τα οποία τα μεταχειρίζεται, τα βλέπει κάθε μέρα. Και πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω κάτι. Έχω τη δυνατότητα, έχω την όρεξη. Τα παιδιά μου, δόξα τω Θεώ, έχουν μεγαλώσει. Δεν έχω υποχρεώσεις με το να καθημερινής καθημερινότητας να τρέχω από δρομολόγια και όλα αυτά. Και πιστεύω ότι έχω να προσφέρω σε αυτόν τον τόπο. Ωραία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, Γιάννης Γουλιδάκης, Νίκος Παπαδάκης, χρειάζεται σταυρό για να εκλεγεί, εφόσον σας άρεσε ο λόγος του, η σκέψη του στο... Σταυρό μαρτυρίου βέβαια, έτσι. Σταυρό δεν είναι... μαρτυρίου. Ναι, βέβαια, μαρτυρίου είναι. Ναι. Εντάξει, σταυρό μαρτυρίου είναι. Κρίνεστε καθημερινά, έτσι. Θα κρίνεστε καθημερινά. Και πιστεύω ότι και πάρα πολλοί κόσμοι από αυτούς που συμμετέχουν στην ψηφοδέλτια κρίνεται καθημερινά. Από την επαγγελματική δραστηριότητα, εννοείται, από το τι κάνει. Εννοείται. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, και καλή θα συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε, δεν ξέρω αν θα μας επιτρέπει η νομοθεσία να πούμε διαδικαστικά
σταυροδοσιών και λοιπά, πώς θα λειτουργήσει δηλαδή το εκλογικό κομμάτι. Αν θες να μας πεις κάτι σε αυτό για να το έχουν στο νου σαν δικηγόρος, δεν έχω κανένα πρόβλημα, όποτε θέλετε, ναι. Πέρα από πώς ψηφίζουμε, παραταξιακά και κομματικά και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν μας το επιτρέπει και να μην εάν όχι, προκειμένου υπάρχει ο δικηγορικός σύλλογος. Πάντα ο δικηγορικός σύλλογος, κυρία Σταγκαράκη, η οποία μπορείτε να απευθυνθείτε. Αν δεν μπορεί αυτή, θα προτείνει κάποιο άλλο μέλος του συλλόγου, προκειμένου να σας εξηγήσει όλα όπως πρέπει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ καλή επιτυχία, επίσης, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Και εσείς φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα. Από τις 8 και κάτι είμαστε στον αέρα. Ανελιπώς μέχρι 12.30 τώρα. Θα τα πούμε αύριο με τους υποψήφιους.